Καλώς ήρθατε. Τι κάνω, τι γίνεται. Να πούμε περαστικά στο Σταύρο. Περαστικά, αγόρι μου. Περαστικά, δεν είναι τώρα, το κενό είναι δυσαναπλήρωτο. Σε καλωσορίζω παρόλα αυτά. Α, πώς γίνεται με καλωσορίζει τη στήλη μου, τι είναι αυτό καινούριο. Για να δούμε τι θα δούμε, Νικόλα, σήμερα. Α, είναι, μάλιστα... έχει δει τίποτα ή απλά τη βγάλαμε plus one. Είδα. Έχεις δει, Μαΐ. Ναι, είδα. Α, μπράβο, δεν είναι λίγο. Και το απόγευμα και το βράδυ μετά το Survivor. Το είδα και επανάληψη. Ακόμα δεν μας βάζουν μας επανάληψη. Θα... ακόμα το My Style έχουμε. Ναι, μετά αμέσως My Style. Νύχτα θα φύγουμε. Για παίξε να δούμε. Λοιπόν, έχει έρθει μια πάρα πολύ γνωστή Ιταλίδα σχεδιάστρια που έχει ένα μπραντ. Α, η οποία έπαθε κεφαλικό και σχεδίασε μια αυτό. Μπουτίκ στη Γλυφάδα και πάμε στο opening. Θεωρώ ότι δεν σου ταιριάζουν καθόλου. Το παπούτσι τελείως άβολο για εκεί που πας, ειδικά. Πού δεν πάει. Να περπατήσει, να φτάσει ποτέ στη Γλυφάδα. Καλά, δεν θα πάω με τα πόδια. Και σε ποια και εκεί που ζούμε, είσαι πάλι. Εμένα μ' αρέσει το μαλλίτι. Ένα γαϊδούρι θα σου ταιριάζει σήμερα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου δώσα πάσα για μια ωραία ατάκα. Παρακαλώ. Να γίνεις καλά, τρέιλερ. Έκαλε. Αύριο είναι το γκαλά. Να γίνεις τρέιλερ. Δεν θα υποστηρίξω κόντρες, μόνο και μόνο από κοπέλες, οι οποίες θέλουν μόνο να κρατηθούν έτσι το παιχνίδι. Όλο αυτό που έχει γίνει με τις βαθμολογίες από κάπου άρχισε. Το συνεχίζετε εσείς. Όταν παίρνεις τα πέντε, εσύ και εσύ από τη Χριστιανά, δεν μιλάτε. Εγώ δηλαδή τι στρατηγική έχω εδώ. Να κερδίσω, ας πούμε, τι. Και εκεί η στρατηγική. Παντούρε, τι είναι αυτό, ακριβώς. Να μιλήσω με τα τυχεία και την πλακία δηλαδή είναι αυτή. Τώρα στα backstage από δύο συγκεκριμένες παίκτρες, η οποία η μία είναι η Χριστιανά, υπόθηκε ότι η Εμιλία ήδη έχει βγάλει δύο νίκες αυτή την εβδομάδα, οπότε πρέπει να την κατεβάσουμε. Ορίστε. Τι. Καλά, αυτό είναι ψέμα, είσαι ψεύτρο. Όταν έτρωγες, με ποια μιλούσες. Η Όλγα, η Ρένα. Και εγώ και η Όλγα ήμασταν. Δεν μιλάω για την Όλγα. Για ποιον μιλάς. Ωραία, μιλάς για μένα τότε. Και εσύ που ξέρεις τι είπα στη Ρέινα, τι κρυφά. Ποια είναι η Ρέινα. Λείπει ελευθερία. Η Ευρυδίκη δεν ήταν στο My Style. Ναι. Να ξαναπάει όταν έρθει. Κρυφακούνε και εκεί, Νικόλα. Μα κρυφακούνε ηθικά στη χώρα μας, δεν το έχετε καταλάβει. Δηλαδή. Παντούρε. Ναι, απλά θέλω να πω ότι εκεί πια γίνεται άνω κάτω. Υπάρχει καθόλου styling. Όχι, εντάξει, είναι μόνο καυγάς. Εντάξει, και έχει πάθει ατζούν φέτος, παιδιά. Έχει χαλάσει όλα τα project. Ναι, είναι λίγο παραπανής και τα reality. Επίσης, τώρα αυτό είναι πάλι δικό μου θέμα. Δεν γίνεται επειδή τώρα αυτό έχει. Ποια είναι η χρονιά του, η 5η, 6η, 7η, 8η, χιλιοστή. Τι σας νοιάζει. Είναι πολλά χρόνια. Πάνε πια πονηρεμένες μέσα, αλλά δεν είναι. Εμένα, ας πούμε, δεν μ' αρέσει να ακούω. Με βγάζει λίγο από το παραμύθι ότι ας σου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα για να γίνεις τρέιλερ. Γιατί ασχολούνται με όλα αυτά που δεν πρέπει, ενώ πρέπει να τους αφορά μόνο. Το να πάει με αυτή τη σχεδιάστρια, μαύρη ήταν η ώρα, στη Γλυφάδα, ντυμένη όπως είναι ντυμένη. Γιατί δεν μένουμε εκεί. Κοίτα, τώρα άμα τη δεις καλά, άμα την προσέξεις. Εμένα μ' αρέσει. Ναι, με έχει μιμηθεί. Όχι, είναι και ξεκάθαρο, ρε παιδιά. Απλά αυτή έχει χρήμα, εγώ δεν έχω. Εσύ είσαι φτωχάλακα. Δηλαδή, αυτή είναι η διαφορά, φτωχάλακα. Τέλος πάντων. Εσύ θα την όσουν έτσι αν είχες χρήμα. Ποτέ, ποτέ. Άρα πώς εμιμείτε. Με πάει, πάει. Γιατί α, πάει να γίνει. Τώρα. Η φούστα το η φούστα είναι απόλυτα στέκα. Τέλεια. Δεν σας το στυλ δεν σας αρέσει. Όχι. Όχι για σχεδιάστρια στην Γλυφάδα. Την παχαίνει κιόλας, την παχαίνει τώρα αυτό. Όχι, okay, μα λίγο... το στυλ, παιδιά, είναι αυτό. Τι στυλ, ρε παιδί. Είναι το στυλ, αφού είναι πολλο layer. Όχι, δεν μας... Πολλο layer, πολλά layer. Για πάμε. Για δούμε. Οι άλλοι τιμιμούνται, λέει. Δικαστικός. Βασιλική. Στην Ελευσίνα. Και θα είμαι εκεί τώρα να δείξω ξύς μερικά από τα έργα μου. Ποια... Αυτή την πότα βαρέθηκα να τη καυστικός, βλέπω. Καυστικός, δικαστικός. Κάτσε να θυμηθώ. Η πασία. Τέλεια. Τελεία. Ωραία, ωραίο γιατί τσαντίζεσαι. Γιατί, ξέρεις κάτι, μα είναι άσχημο, είναι άσχημο. Ξεκινάμε όλα με τα φάκια, κοκκό. Εγώ έχω υφάκια, εσύ έχεις φάκι. Και λες, βαρέθηκα να βλέπω μια μπότα. Λοιπόν, αν δεν ηρεμήσεις, δεν κάνω καμία συμφωνία. Καλέ, ηρεμήστε όλες, συντονίστηκαν τα κορίτσια αυτά. Δεν είσαι καθόλου. Δεν μπορώ να κάνω διάλογο. Μιλάς για ψέματα και είσαι ο ορισμός του ψέμα. Δεν μπορώ να κάνω. Το χάσει κι αυτή. Μπαγκόνγκ. Χριστιανά, μάθε αρχικά να και το κλείνει ψέμα. Ναι, αυτό, και μετά έλα να μου την πει. Κάθε μέρα έχει αυτή την παλέτα. Παλέτα τι μόνο. Ποια είναι η παλέτα. Δεν γίνεται εσύ. Θες να μου μιλάς για body shaming και να μου κάνεις εσύ ίδια
body shaming και slut shaming και οτιδήποτε. Μέχρι χθες νόμιζα ότι είναι αφιόλουτρο 2-1 το body shaming και το μάθεις τώρα. Καμία γυναική αλληλεγγύη, Νικόλα. Έχω βαρεθεί, παιδιά. Δεν μπορώ. Μέρα που όχι, δεν υπάρχει καμία και επίσης πια. Έχουν αποζουρλαθεί. Ναι. It's just a TV show. Δηλαδή, χαλαρώστε. Yeah. Τι είναι αυτό. Η κοπέλα η άλλη δεν ήξερε τι σημαίνει body shaming. Έτσι, μπας είπα. Η Βασιλική είναι και χιουμορίστα, να έρθει και αυτή στην εκπομπή. Πολύ καλή. Εμένα το στυλ. Και αυτή η εικαστικό στην Ελευσίνα. Τι σημασία έχει, γιατί είδαμε κάτι που δεν μπορούσε να πάει. Επειδή είναι πολιτιστική πρωτεύουσα, θέλει να είναι to the point. Πολύ ωραία. Εμένα το ντύσιμο μου άρεσε. Τι? Εμένα, αυτό το μπλουζάκι με το μεγάλο, το... εμένα μου αρέσει το γιακά. Okay. Το ζιβάγκο το ξεχυλωμένο που βαριέται, σαν να κάνει εμετό από μέσα. Εμένα μου αρέσει. Η μπότα την έχει αναφορέσει. Ναι, ναι. Όχι, πιανού υπασία. Πώ ανέβηκε πάνω στο άλογο. Σε άλογο ή σε γαϊδούρι, πόνι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι χτυπήθηκε. Άδικα. Άδικα. Όπως και εγώ χτυπιέμαι εδώ, άδικα. Αυτή είχε ετοιμάσει άλλο φόρεμα, δεν πρόλαβε να το ράψει. Αν μην ανοίγεσαι, να κλείσουμε. Γιατί... Ωραία, πάμε στο επόμενο. Δείχνεις να πεις κάτι, μάλια, θέλει να πει κάτι τώρα. Καθόλου, πάμε, δεν χρειάζεται. Πάμε στο επόμενο. Θέλουμε να φύγουμε, τις λέμε κάτι. Τι ώρα είναι, ρε παιδί, δεν μπορεί. Πάσια. Εγώ είμαι δασκάλα. Δασκάλα, κλείσαμε. Παιδικό φίασο. Μέχρι ένα σημείο είναι αστείο, μετά δεν είναι αστείο. Αυτό το κόνσεπτ που φέρνει. Απέχουν πολύ από την πραγματικότητα σε σχέση με αυτά που φοράς. Τι είναι. Σαν δασκάλα θα ήσουν σωστή. Θεωρώ πως θα ήμουνα εγώ. Δεν ξέρω αν έχεις έρθει εδώ να κάνεις πλάκα ή οτιδήποτε. Ενώ είναι πολύ σοβαρό. Σου, να το σκέφτεσαι σοβαρά. Γιατί είναι πράγματι σαν να μας τρολάρεις. Όταν φαίνεις εδώ κόσμο που έχει παιδιά, ναι, θα είτε σαν δασκάλα, είτε θα σε υιοθετήσει οτιδήποτε, θα προσέξεις πάρα πολύ τι λες. Εγώ, ό,τι έχει σχέση με παιδιά, δεν το ακυρώνω τελείως. Γιατί? Το αφήνω στους ειδικούς, σου βάζω ένα. Να σας πω, ρε παιδιά, συγγνώμη. Για πες. Κάτι δεν έχω καταλάβει και θα πω μπουρδά. Για πες τι. Τι ήταν αυτό το σχόλιο που έκανε, για ποιο λόγο την έπαθε την τρέλα. Δασκάλα σε παιδική... Και έχει ντυθεί Maleficent, ορίστε. Τι εννοείται, πού τους πείραξε, δεν κατάλαβα. Και γιατί ό,τι έχει να κάνει με παιδιά και σου βάζω ένα. Παιδιά, λίγο να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Ήταν πολύ άκυρο αυτό. Δηλαδή, κάπως ότι δεν κατάλαβες, νιώθεις και μερικές φορές άσχημα. Τι να είπε αυτή η κοπέλα που δεν κατάλαβα, ρε φίλε, και τα πήρε ο σκουλός. Και αυτή η κοπέλα, και άμα τους τρολάρει, τους αξίζει και μία να τρολάρει. Γιατί οι άλλες δεν τρολάρουν, σοβαρά τα κάνουν όλα αυτά. Ναι, ναι. Εγώ δεν πιστεύω, παιδιά, πάντως ότι τα εννοούν τα κορίτσια. Ξέρουν, αφού γίνεται τηλεοπτικό σόου, θα γίνουμε και τρέιλερ, έχουν καταλάβει τι πουλάει, πουλάει η κόντρα, κάνουν τις κόντρες και αυτό δεν πιστεύω τα εννοούν. Ναι, έχεις δίκιο, όχι, αυτή είναι κεντρική πολύ. Αυτή είναι κεντρική. Κεντρική. Κεντρική πολύ. Και εσύ, αυτή δεν σε μιμείται. Αυτή με ψηλό, αλλά τη το δίνω. Θα πάει καλά. Τι θυμίστ, μωρέ, θυμίστ. Ρε, δεν μπορεί να μιλήσει. Επειδή έχει να μιλήσει η ώρα που την έχετε μουγκί με τα κοτσίδια. θυμίστ. Και γέρνει. Γέρνει. Ο παππούς φεύγει σιγά-σιγά. Είπες ότι τελειώνουμε. Δεν σου είπα τελειώσαμε όμως. Αναθάρισα. Α, τι έχουμε κι άλλο. Όχι.